Να σας χαιρετήσουμε κυρίες και κύριοι, άλλη μία εκπομπή παρεμβάσεων εδώ από το ξενοδοχείο Άγια στην περιοχή την ευρύτερη της Αγίας Βαρβάρας. Έχω την αίσθηση έχουμε να δούμε πολλά και σημαντικά θέματα, άλλωστε οι εξελίξεις είναι πάρα πολλές και πολύ ουσιαστικές και πολύ σημαντικές θα έλεγα. Να τονίσουμε φυσικά ότι τα ελληνοτουρκικά από τη μία αλλά και ο κορονοϊός από την άλλη είναι τα δύο θέματα τα οποία κυριαρχούν στην επικαιρότητα, η επικαιρότητα η οποία φυσικά επηρεάζεται και από τις ευρύτερες εξελίξεις στον χώρο της οικονομίας. Θα συζητήσουμε και για αυτά τα θέματα και για άλλα θέματα. Έχουμε τη χαρά να είναι εδώ μαζί μας ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών του Δήμου της Δράμας, ο κύριος Γιάννης Εφρεμίδης, να το χαιρετήσουμε. Καλησπέρα κύριε Φυλακτέ, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Δεν μας αφήνει πάντως σε ξεκούραση, θα λέγαμε, το καλοκαίρι και ο κορονοϊός και τα άλλα θέματα. Δυστυχώς, κύριε Φυλακτέ, οι εξελίξεις τρέχουν με τέτοια ταχύτητα και πρέπει να είμαστε όλοι σε επαγρύπνηση. Όλοι οι φορείς, όχι δεν μιλάω μόνο για το Δήμο, θέλει ιδιαίτερη προσοχή. Θεωρώ ότι η πόλη μας και η περιοχή μας γενικότερα βρίσκεται σε ένα αρκετά καλό στάδιο σε συνάρτηση με τους όμορους νομούς. Θέλω να πιστεύω ότι έτσι πρέπει να συνεχίσουμε. Μάλιστα, φυσικά όλα αυτά τα γεγονότα με τον κορονοϊό έχουν δημιουργήσει, θα λέγαμε, το αντίθετο από αυτό το οποίο συζητούσαμε πριν λίγους μήνες. Δηλαδή, το παράδειγμα προς μίμηση, τι γίνεται αυτή τη στιγμή. Και εμείς όταν αναλάβαμε ως Δημοτική Αρχή που τώρα κλείνουμε ένα χρόνο λειτουργίας, δεν οραματιζόμασταν ότι θα είχαμε να αντιμετωπίσουμε τέτοιες συνθήκες. Ο προγραμματισμός μας ήταν εντελώς διαφορετικός. Βρεθήκαμε σε αυτή την κατάσταση. Πιστεύω ότι μέχρι ένα αρκετά ικανοποιητικό σημείο έχουμε ανταπεξέλθει θετικά. Θα συνεχίσουμε με την ίδια δυναμική και θα προσπαθήσουμε να εναρμονιστούμε πλήρως με τα δεδομένα τα οποία θα συναντάμε καθημερινά. Έντονο πρέπει να πω είναι, έντονη είναι η έλεγχη αυτές τις ημέρες από όσο βλέπουμε. Είχαμε ξαναπεί κύριε Φυλακτέ ότι όσο και να ενταθούν οι έλεγχοι, αν ο ίδιος, ο καθένας μας ξεχωριστά μέσα στα πλαίσια της ατομικής προσωπικής του ευθύνης δεν καταλάβει την σημασία της σημερινής κατάστασης, τότε όσο και να γίνονται έλεγχοι δεν θα έχουν αποτέλεσμα. Θεωρώ ότι κατά το προηγούμενο διάστημα η συνεργασία όλων των φορέων ήταν αρκετά ικανοποιητική. Όντως υπάρχει μια χαλαρότητα σε ό,τι αφορά την συμπεριφορά του κόσμου. Θέλω να πιστεύω ότι με την πάροδο των ημερών θα σοβαρέψουν τα πράγματα και θα είναι όλοι περισσότερο τυπικοί. Μάλιστα. Τι κατά την άποψή σας φταίει, ένα γενικότερο ερώτημα, που χαλάρωσε και ο κόσμος σε όλη αυτή τη διαδικασία των μέτρων? Αυτό είναι ένα ερώτημα το οποίο ταλανίζει το Πανελλήνιο. Όλοι μας, ακόμα και εγώ προσωπικά, θεώρησα ότι τέλος πάντων έχουμε ξεφύγει από αυτήν την δύσκολη κατάσταση, ότι το πρόβλημα έχει απομακρυνθεί. Δυστυχώς τα πράγματα δεν είναι έτσι. Έρχονται οι μελέτες και τα ευρήματα με τα επιδημιολογικά δεδομένα να μας διαψεύσουν. Φτάσαμε στο σημείο πλέον να έχουμε τριψήφιο αριθμό κρουσμάτων ανά την Ελλάδα. Σιγά σιγά αρχίζουμε το συναντάμε και στην περιοχή μας. Γι' αυτό κρούμε τον κόδωνα του κινδύνου να επανέλθουμε με λίγο περισσότερο προσοχή, ούτως ώστε να αποφύγουμε τα χειρότερα. Να πούμε φυσικά ότι τα κρούσματα, τα σε τριψήφιο αριθμό κρούσματα, είναι επί αρκετές ημέρες και παγιώνεται μια κατάσταση, και αυτό είναι το ανησυχητικό, κύριε Φρεμίδη. Ο πολλής κόσμος φυσικά δεν καταλαβαίνει όταν ακούει 250, ας πούμε, περιστατικά κορονοϊού την ημέρα, στα δείγματα που έχουν ελεγχθεί φυσικά. Ναι. Δεν μιλάμε για το σύνολο της χώρας. Φυσικά, κύριε Φυλακτέ, και τα δείγματα πολλαπλασιάστηκαν έναντι του παρελθόν. Στο παρελθόν είχαμε λιγότερες μετρήσεις. Τώρα έχει τριπλασιαστεί, πενταπλασιαστεί, δεν ξέρω ποιο είναι το νούμερο των καθημερινών ελέγχων σε ό,τι αφορά τον ΕΟΔΗ. Αντίστοιχα, από την πλευρά μας ως υπηρεσία, ως Δήμος, προχωράμε σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες και να προχωρήσουμε σε απολυμάνσεις, αλλά και σε ελέγχους υγειονομικούς, όπως κάνει η Δημοτική Αστυνομία, όπου καθημερινά προσπαθεί για το καλύτερο. Οι πρωτοβουλίες που έχει λάβει ο Δήμος σε αυτή τη δεύτερη περίοδο, μπορώ να το πω έτσι, των μέτρων, ποιες είναι? Οι πρωτοβουλίες ουσιαστικά ακολουθούμε πλήρως το πρόγραμμα του ΕΟΔΗ. Δηλαδή έχουμε εντατικοποιήσει τους ελέγχους σε όλο το κέντρο, αλλά και στην περιφερειακά γύρω από το κέντρο της πόλης. Έχουμε προχωρήσει σε
σε κεντρικά καταστήματα ενημερώσεις με ειδικό έντυπο το οποίο έχει δώσει η Δημοτική Αστυνομία. Κατά τη διάρκεια της λαϊκής αγοράς και στις δύο λαϊκές υπήρξε η Δημοτική Αστυνομία, όπου ανατακτά χρονικά διαστήματα επέβλεπε την όλη διαδικασία, γιατί πλέον και οι έμποροι αλλά και οι καταναλωτές υποχρεούνται με τα καινούργια δεδομένα να φορούν μάσκα. Τώρα, σε ό,τι αφορά το γενικότερο πλαίσιο λειτουργίας των καταστημάτων, θεωρώ ότι η πόλη μας θα μπορούσε να είναι λίγο εκτός των τόσο περιοριστικών μέτρων έναντι του καλού προσώπου που έχει δείξει μέχρι τώρα. Αλλά για να έχει αποφασίσει έτσι το Υπουργείο, προφανώς έχει κάτι κατά νου, έχει κάποιες μετρήσεις κατά νου και έτσι θεωρώ ότι πράττουμε σωστά. Αναφέρεσαι στην απόφαση για να κλείσιμο των καταστημάτων στις 12. Να κλείνουν τα καταστήματα στις 12, ένα μέτρο το οποίο προκάλεσε, πρέπει να πω, πολύ μεγάλη αντίδραση σε τοπικό επίπεδο, κυρίως από τους επαγγελματίες αυτού του χώρου, γιατί βλέπουν καθημερινά σχεδόν να ανατρέπεται η κατάσταση η οποία είχε διαμορφωθεί. Κύριε Φυλακτέ, είτε είναι 12, είτε είναι 1, είτε είναι 2 το βράδυ, θεωρώ ότι αν δεν τηρούνται τα μέτρα γενικά, δεν αλλάζει κάτι. Δηλαδή, αν δεν υπάρχει ο συνωστισμός αυτός που υπάρχει δυστυχώς κάποια βράδια, κάποιες ώρες, δεν θα μπορέσουμε να το καταπολεμήσουμε αυτό. Πρέπει όλοι να έχουν την ευθύνη, και ο πελάτης προσωπικά που πηγαίνει για να πιει το ποτό του σε ένα κατάστημα, αλλά και ο ίδιος ο καταστηματάρχης να μπορέσει να δώσει αυτή τη διέξοδο, να μην τους βάζει τον έναν δίπλα στον άλλον τόσο κοντά. Πρέπει όλοι να βάλουμε πλάτη πάνω σε αυτό. Πρέπει να πούμε φυσικά ότι το προηγούμενο χρονικό διάστημα είχαμε επικεντρώσει το ενδιαφέρον μας στα θέματα που αφορούν την οικονομία. Ναι. Κύριε Φρεμίδη, και το πόσο επηρεάζει την οικονομία αυτή η κατάσταση. Τώρα επικεντρωνόμαστε και πάλι στο υγειονομικό κομμάτι του κορονοϊού και στο τι μέλη γενέστε το Σεπτέμβριο, τον Οκτώβριο κυρίως, που θεωρείται κομβικός μήνας. Άλλαξε και η ατζέντα, θα λέγαμε, της επικαιρότητας αυτή την περίοδο. Η ατζέντα αλλάζει καθημερινά, τα δεδομένα τροποποιούνται, ζούμε σε μια εποχή λίγο περίεργη. Από το Σεπτέμβριο, πρώτα ο Θεός, όταν θα ανοίξουν τα σχολεία, με ποιον τρόπο θα ανοίξουν τα σχολεία, και όταν πιάσουμε Οκτώβριο-Νοέμβριο, που κάθε χρόνο θα υπάρχουν και οι επιδημίες, οι γρίπες, δεν ξέρουμε πώς θα αντιμετωπιστεί στο σύνολο αυτή η κατάσταση. Εμείς θα είμαστε σε επιφυλακή, θα ακολουθήσουμε πλήρως τις οδηγίες του ΕΟΔΗ και θα πράξουμε το καλύτερο δυνατόν. Πάντως και η επίσημη πολιτεία, θα έλεγα, δεν δείχνει να έχει αντανακλαστικά και συνέπεια στην εφαρμογή κάποιων μέτρων. Θυμόμαστε όλοι αυτό το άνοιγμα μέσα στο καλοκαίρι και ξαφνικά τώρα επιστρέφουμε στα απαγορευτικά, τα οποία το ένα διαδέχεται το άλλο, κύριε Φρεμίδη. Γιατί και η πολιτεία κρίνεται από όλη αυτή τη διαδικασία, πρέπει να πούμε. Η προσωπική εικόνα η οποία έχω, χωρίς αυτό να αποτελέσει κάτι, είναι ότι θεωρώ, εγώ πιστεύω, ότι δεν θα μας κλείσουν εντελώς όπως μας κλείσανε τότε. Δεν υπάρχει ένα καθολικό ολοκληρωτικό οριζόντιο lockdown. Άρα, κατά τόπους, ανάλογα με την πορεία των κρουσμάτων και ανάλογα με τα δεδομένα τα οποία θα έχουν, προφανώς και θα υπάρχει κάποια αυστηροποίηση των κανόνων. Αυτό περιμένω να δω και αυτό περιμένουμε να δούμε ουσιαστικά όλοι, για να δούμε πώς θα κινηθούμε στο προσεχές διάστημα. Είστε εργαζόμενος, πρέπει να πω, επαγγελματίας στον χώρο που έχει σχέση και με τον τουρισμό. Η γενική αποτίμηση τώρα που είμαστε στο τέλος του καλοκαιριού, του φετινού περίεργου, ιδιαίτερου, ιδιόρυθμου καλοκαιριού, ποια είναι, κύριε Φρεμίδη? Είναι φυσικά με μεγάλη πτώση, ένα μεγάλος αριθμός ξενοδοχειακών καταλυμάτων δεν άνοιξε καν ανά την Ελλάδα. Επίσης, πολλά από τα λεωφορεία, από το στόλο των τουριστικών λεωφορείων, παρέδωσαν πινακίδες, γιατί θεώρησαν, και ορθά θεώρησαν πολλοί συνάδελφοι, ότι δεν θα έχουν αυτόν τον φόρτο εργασίας που είχαν κατά το παρελθόν. Προσπαθούμε να κρατηθούμε όλες οι επιχειρήσεις που σχετίζονται με τον τουρισμό γενικότερα και με τις υπηρεσίες. Το κράτος δείχνει μια διάθεση, τουλάχιστον σε πρώτη φάση, να στηρίξει αυτή την προσπάθεια. Θα το δούμε. Οψόμεθα δηλαδή για τα νέα δεδομένα τα οποία θα προκύψουν και τις νέες αναφορές που θα κάνει το Υπουργείο Οικονομικών. Τι να σας πω, κύριε Φυλακτέ, μετά το οικονομικό κράχ που είχε γίνει το 2014-2015, θεώρησα ότι δεν θα αντιμετωπίσουμε άλλα προβλήματα. Δυστυχώς, το πλήρωμα του χρόνου ήρθε να μας διαψεύσει. Θέλω να πιστεύω ότι θα γίνουμε δυνατότεροι, είναι ευρηματικοί οι δραμηνοί επιχειρηματίες και θα μπορέσουμε να ξεπεράσουμε και αυτό το σκόπελο. Το διαχωρίζετε φυσικά και καλά κάνετε, γιατί η Δράμα δεν έχει και την μεγάλη τουριστική ανάπτυξη και δεν επηρεάστηκε στο βαθμό που επηρεάστηκαν άλλες περιοχές, αλλά φυσικά πολλοί εργάζονται σε τουριστικές περιοχές αυτή την περίοδο. Μπορούμε να πούμε, με τα στοιχεία που έχετε και από συναδέλφους σας,
πόσο δισεκατό περίπου χάθηκε φέτος. Να πω πρώτα για τη Δράμα. Σε ό,τι αφορά τη Δράμα, θεωρείται χειμερινός τουριστικός προορισμός στα μάτια του κόσμου, του αγοραστικού μας κοινού. Τη δικιά μας πτώση, ας πούμε, σε εισερχόμενο τουρισμό θα τη δούμε το χειμώνα, κατά τη διάρκεια του χειμώνα. Τώρα, σε ό,τι αφορά σε ένα γενικότερο πλαίσιο, ενδεικτικά που μιλούσαμε την Κρήτη με το Ρέθυμνο, ένα ποσοστό άνω του 40% των ξενοδοχείων τοπικά δεν είχαν ανοίξει. Και από αυτό το ποσοστό το οποίο άνοιξε, η πληρότητά τους δεν έχει πιάσει ποτέ άνω του 80%. Άρα δηλαδή από το μισό και ένα ακόμα παραπάνω σκαλί δεν έχουν ανοίξει καν τα ξενοδοχεία. Έκανε κάποιες προσπάθειες το κράτος, είτε με δελτία κοινωνικού τουρισμού, είτε με κάποιες έτσι ενέσεις στο να προσπαθήσει να κινήσει τον εσωτερικό τουρισμό, αλλά δεν έχει τα αποτελέσματα ίσως τα οποία θα περιμέναμε όλοι. Μάλιστα. Και φυσικά την επόμενη μέρα θα γίνει και μία αποτίμηση. Προφανώς, μετά το Σεπτέμβριο, πρώτα Θεός. Και όλοι περιμένουν, αυτό το είδατε κιόλας παρακολουθώντας και τις δηλώσεις που γίνονται, όλοι περιμένουν τη στήριξη του κράτους. Θα δούμε φυσικά τι στήριξη θα υπάρξει εν ευθέτω χρόνο, θα λέγαμε. Κύριε Φιλακτέ, δεν γίνεται Σεπτέμβριο-Οκτώβριο. Το κράτος είναι το μόνο αρμόδιο το οποίο μπορεί να στηρίξει την τοπική οικονομία, τη μικρομεσαία οικονομία, ουσιαστικά το μεγάλο πνεύμονα της ελληνικής οικονομίας, για να μπορέσουμε να κρατηθούμε συνολικά όλοι στα πόδια μας. Το επιχειρήν στη μικρομεσαία οικονομία δίνει τη μεγαλύτερη δυναμική εσόδων σε ό,τι αφορά τον κρατικό μηχανισμό. Αυτή τη φορά πρέπει όντως το κράτος να αποφασίσει γενναία και να προχωρήσει σε ρυθμίσεις για να κρατήσει αυτό το κομμάτι των δραστηριοτήτων. Να πούμε φυσικά ότι αλλάζει και ο προγραμματισμός και στο Δήμο. Είστε αντιδήμαρχος. Θα λέγαμε ότι είναι μονοθεματική η κατάσταση τώρα αυτή την περίοδο. Δηλαδή όλη την ημέρα ο Δήμος αναγκαστικά ασχολείται μετά του κορονοϊού, κύριε Φρεμίδη. Όχι, κύριε Φυλακτέ, υπάρχουν γενικές κατευθύνσεις, αλλά πολλές φορές πρέπει να παρεκκλίνουμε από αυτές, γιατί τα νέα δεδομένα που έρχονται, κάποια πράγματα είτε τα επιτρέπουν είτε τα απαγορεύουν. Άρα πρέπει να είμαστε περισσότερο εύκολοι στο να έχουμε και δεύτερες και τρίτες ακόμα προτάσεις για να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε στα νέα δεδομένα. Πιστεύω ότι το έχουμε καταφέρει μέχρι ένα συγκεκριμένο σημείο αρκετά καλά. Σε ό,τι αφορά το τοπικό επιχειρήν, την τοπική οικονομία, υπάρχει ένα πλάνο δράσης το οποίο σε συνεργασία με τον Εμπορικό Σύλλογο θα το θέσουμε ως βάση προς συζήτηση, ούτως ώστε να μπορέσει να υλοποιηθεί κατά τη διάρκεια των Χριστουγέννων, που και εκεί θεωρούμε ότι θα έχουμε μια πτωτική πορεία σε ό,τι αφορά τον εισερχόμενο προς εμάς τουρισμό. Θέλουμε δηλαδή κάτι το οποίο να μπορέσουμε να το αντισταθμίσουμε. Δουλεύουμε πάνω σε αυτό, δουλεύουμε καθημερινά με προτάσεις και ανάλογα με τα δεδομένα κινούμαστε. Μάλιστα, όταν λέτε σε συνεργασία με τον Εμπορικό Σύλλογο, θα γίνουν κάποιες αλλαγές στο κέντρο, Γιάννη Εφρεμίδη, δηλαδή προετοιμάζεστε σε μια αλλαγή, μπορώ να το πω έτσι, λειτουργίας του κέντρου, και γι' αυτό γίνανε και κάποιες παρεμβάσεις στο κέντρο. Έγιναν κάποιες παρεμβάσεις για να διευκολύνουμε πιο πολύ την διέλευση των πεζών, πιο πολύ να περπατηθεί το κέντρο, ούτως ώστε είμαστε μια κλειστή κοινωνία, να μπορέσουμε να κινηθούμε γύρω από τον άξονά μας και γύρω από τη δικιά μας οικονομική δύναμη. Αυτό έρχεται και σε συνδυασμό και με άλλες δράσεις, τις οποίες θα συζητήσουμε μαζί με τον Εμπορικό Σύλλογο. Έχουμε βάλει κάποιες βάσεις, ούτως ώστε όλα αυτά να οριμάσουν κατά τη διάρκεια των προσεχώς μηνών, για να μπορέσουν να φέρουν προς το επιχειρήν μία αύξηση, η οποία να μπορέσει να αντικρούσει την μείωση που κατά τη προσωπική μας γνώμη πιστεύω ότι θα έχουμε από τον εισερχόμενο τουρισμό. Δεν περιμένω πολλά πράγματα απ' έξω, να ξέρετε κύριε Φυλακτέ, γι' αυτό και δουλεύουμε με πολύ σοβαρότητα και με πολύ προγραμματισμό για τους επόμενους μήνες, για να μπορέσουμε να δώσουμε κάτι στην κοινωνία το οποίο θα φέρει αποτελέσματα και να είναι καθαρά δικό μας. Να κατέβει ο κόσμος στο κέντρο λοιπόν και να περπατήσει το κέντρο, να περπατήσει την πόλη, να κινηθεί στην πόλη. Αυτό είναι ένα, θα λέγαμε, γενικότερο πλαίσιο στο οποίο ακόμα αναφέρεσαι. Θα χρησιμοποιήσουμε ουσιαστικά τα δεδομένα στα οποία έχουμε πλεονέκτημα έναντι και των όμορων ομών, αλλά και της ευρύτερης περιοχής. Ο Δήμος Δράμας έχει μία καλή αγορά, έχει χαμηλό συντελεστή κρουσμάτων, τουλάχιστον μέχρι τα τελευταία δεδομένα, και θέλω να πιστεύω ότι έχει συγκριτικό πλεονέκτημα να μπορέσει να προσελκύσει κόσμο και από τις γύρω περιοχές. Μάλιστα. Για πέστε μου τώρα, αλλάζει ο προγραμματισμός σε σχέση με τη συζήτηση περί λαϊκής, κύριε Φρεμίδη, η οποία μονοπόλησε, θα λέγαμε, το ενδιαφέρον
το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Φαίνεται ότι θα έχουμε εντατικοποίηση των μέτρων και για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Δεν μιλάμε πλέον για τέλος του χρόνου, μιλάμε για πολύ περισσότερο. Τι ακριβώς γίνεται σε αυτό το θέμα? Δυστυχώς, κύριε Φυλακτέ, η εξέλιξη των πραγμάτων δείχνει ότι έρχεται να επιβεβαιώσει αυτά τα οποία συζητούσαμε πριν από λίγο καιρό και για τα οποία έχω κατακριθεί ότι τα μέτρα έχουν τελειώσει και ότι γίνεται μία συζήτηση άσκοπη. Βλέπετε ότι η εξέλιξη και η καθημερινότητα μας οδηγεί στο ότι πρέπει να δοθεί λύση σε ό,τι αφορά το θέμα της λαϊκής. Εμείς έχουμε έτοιμη μία πρόταση, την οποία, όπως σας είχα πει και κατά το παρελθόν, θα καταθέσουμε τέλη του μηνός, αρχές Σεπτέμβρη. Θα προχωρήσει όλα τα στάδια της διαδικασίας, της υπηρεσιακής διαδικασίας, δηλαδή θα πάει πρώτα κοινότητα δράμας, μετά θα πάει για διαβούλευση ποιότητα ζωής και στο τέλος θα έρθει για την μεγάλη συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο, όπου εκεί θα τοποθετηθούν και θα έχουν τη δυνατότητα να τοποθετηθούν και όλες οι παρατάξεις. Μέσα σε αυτή την πρόταση προσπαθήσαμε όλοι να μετουσιώσουμε, να περάσουμε όλα τα θέλω όλων των ομάδων που είτε άλλος λιγότερο είτε άλλος περισσότερο έχει είτε άμεση είτε έμεση ενασχόληση με τη λαϊκή ή κατά τέλος πάντων τρόπο επηρεάζεται η ζωή του από τη λειτουργία της λαϊκής. Θέλω να πιστεύω ότι η πρόταση την οποία έχω καταθέσει και θα γίνει γνωστό στο κοινό τέλη του μηνός είναι μια πρόταση πολύ σοβαρή, είναι μια πρόταση η οποία δεν έχει ξαναγίνει στη Δράμα και θα δώσει μια λύση στο σύνολο και για τους επόμενους μήνες, είτε με είτε χωρίς κορονοϊό. Έχετε καταλήξει δηλαδή, κύριε Φρεμίδη, από τα λεγόμενά σας αυτό καταλαβαίνω, έχετε καταλήξει σε μια πρόταση, απλά είναι θέμα χρόνου να ανακοινωθεί. Ναι, είναι μια win-win κατάσταση. Θα ήθελα στην παρουσίασή της να έχω και το μοντέλο το πώς μπορεί να λειτουργήσει ως αποτύπωση για να καταλάβει ο κόσμος τι θα συμβεί. Θα ήθελα να έχω και την τοπογραφική απεικόνηση του συγκεκριμένου χώρου στον οποίο προτίθεμαι να προτείνω να πραγματοποιηθεί η λαϊκή. Είναι μια σειρά πραγμάτων τα οποία πρέπει να ολοκληρωθούν, ούτως ώστε, επειδή είναι το θέμα ιδιαίτερα σοβαρό, είναι ένα θέμα το οποίο δεν τ' άγγιξε ποτέ κανείς, είναι ένα θέμα που καλώς ή κακώς έπεσε στη δικιά μας οικονομική διαχείριση, αλλά είναι ένα θέμα το οποίο με αυτή την πρόταση πιστεύω θα λυθεί, εντελώς και δεν θα έχουμε ιδιαίτερες αντιδράσεις, γιατί στην τελική του ευθεία και στην πλήρη λειτουργία και εξέλιξη αυτού νομίζω ότι όλοι θα είναι ικανοποιημένοι. Μάλιστα. Είναι γεγονός πάντως ότι αναπτύχθηκε ένας προβληματισμός και ένας διάλογος. Ναι. Αυτό μπορούμε να το καταγράψουμε στα θετικά, κύριε Φρεμίδη, της όλης διαδικασίας. Είναι ένα θέμα σοβαρό, είναι ένα θέμα που ουσιαστικά κατά τη διάρκεια της Πέμπτης αλλάζει το οικονομικό τοπίο στο κέντρο της πόλης. Εσείς το παραδεχτήκατε κιόλας ότι είναι γεγονός ότι αποτελεί ένα κινητήριο μοχλό. Βεβαίως. Η λαϊκή αγορά, ακόμη και στην περιοχή που είμαστε. Βέβαια, σε ένα οικονομικό μοντέλο, κανονικά η λαϊκή αγορά δεν θα έπρεπε να ήταν ένας μοχλός ανάπτυξης σε ό,τι αφορά το κέντρο και το επιχειρήν. Εγώ οραματίζομαι μια διαφορετική ταχύτητα σε ό,τι αφορά την καθημερινότητα των δικών μας επιχειρήσεων, των τοπικών, να μην έχουν την ανάγκη, δηλαδή τη λειτουργία μιας λαϊκής και να λειτουργήσει η λαϊκή συμπληρωματικά. Θέλω να πιστεύω ότι βέβαια ήταν ανασταλτικός παράγον το COVID, μας έχει φέρει πολύ πίσω σε ό,τι αφορά την ολοκλήρωση του σκεπτικού και το σχεδιασμό, αλλά θέλω να πιστεύω ότι θα τα καταφέρουμε και πριν το τέλος της τετραετίας να δείξουμε ένα διαφορετικό πρόσωπο. Πάντως, κρατάτε φτασφράγιστο μυστικό το τι ακριβώς περιλαμβάνει αυτή η πρόταση. Μπορεί να έχουμε δηλαδή, θα σας ρωτούσε τώρα ένας πολίτης του κέντρου, ένας μαγαζάτορας στο κέντρο, μπορεί να έχουμε και ανατροπή της υφιστάμενης κατάστασης στο χώρο της ανάπλασης, δηλαδή μπορεί να έχουμε έναν άλλον τρίτο χώρο? Όχι, όχι, κύριε Φυλακτέ. Θα πάμε στο χώρο της ανάπλασης. Ίσως η αποτύπωση να είναι λίγο διαφορετική σε ό,τι αφορά τη χωροθέτηση των πάγκων. Γιατί μην ξεχνάτε ότι πρέπει να έρθουν και τα οπωροκυπευτικά, αλλά αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι έχουμε έτοιμο πλάνο και για το κέντρο της πόλης, για αυτά τα οποία πρέπει να γίνουν, να ξαναγυρίσουμε λίγο στην αρχική μορφή, το πώς ήταν πραγματικά το κέντρο και το πώς λειτουργούσε στην αρχική της κατάσταση η λαϊκή αγορά. Γιατί η λαϊκή αγορά της Δράμας είναι μια λαϊκή που ξεκινάμε από τα οπωροκυπευτικά. Μετά αναπτύχθηκε, μεγάλωσε και έφτασε σε αυτό το σημείο αυτή τη στιγμή να είναι 330-340 εκθέτες. Αυτό το πακέτο με αυτή τη δυναμική δεν μπορεί να αποτυπωθεί στο κέντρο της πόλης. Γι' αυτό και θα πρέπει να μεταφερθεί σε άλλο σημείο.
συνεργαστήκατε με τις αντιπολιτεύσεις, κύριε Εφρεμίδη, ή λειτουργήσε η Δημοτική Αρχή μόνη της σε αυτήν την απόφαση, γιατί εδώ απαιτείται και μία, θα τη χαρακτήριζε έτσι, συνένεση. Σε προσωπική επαφή που έχω συζητήσει το θέμα πριν ακόμα και από τον κορονοϊό, υπήρχε μία διάθεση συζήτησης και ένα σκεπτικό η κάθε παράταξη με κάποιες μικροδιαφοροποιήσεις. Όλες όμως οι παρατάξεις θεωρούν ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα πρόβλημα το οποίο πρέπει κάποιος να πάρει την ευθύνη να το λύσει. Προφανώς και η Δημοτική Αρχή ως υπεύθυνη αρχή είναι εκείνη η οποία έπρεπε να κινήσει τις διαδικασίες. Υπήρξε συζήτηση με τις αντιπολιτεύσεις, επίσημα όχι, ανεπίσημα ναι. Μάλιστα. Γενικότερα τώρα το πλαίσιο συνεργασίας στο Δήμο της Δράμας και με τις αντιπολιτεύσεις βιώνουμε μια περίεργη κατάσταση, πρέπει να πω φυσικά. Είχατε ένα διαζώσεις Δημοτικό Συμβούλιο με κανονική λειτουργία όπως την είχαμε συνηθίσει. Δεν ξέρω φυσικά αν θα ξαναγίνει τέτοιο Δημοτικό Συμβούλιο. Είναι καλό το πλαίσιο συνεργασίας, είναι καλή ατμόσφαιρα που έχει δημιουργηθεί και λόγω της απλής αναλογικής, κύριε Εφρεμίδη. Κύριε Φυλακτή, το θέμα είναι η ποιότητα των λόγων μας μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο και των προτάσεων των οποίων έχουμε δουλέψει και έχουμε καταθέσει. Είτε θα γίνει διαζώσεις, είτε θα γίνει μέσα από το διαδίκτυο, δεν αλλάζει κάτι. Το θέμα είναι να έχουμε ένα αποτέλεσμα το οποίο να είναι απτό προς την κοινωνία και να βοηθάει και να δίνει λύσεις. Κατά την προσωπική μου γνώμη, θεωρώ ικανοποιητική τη συνεργασία μας με τις αντίπαλες δημοτικές παρατάξεις, γιατί οι εκλογές έχουν τελειώσει. Το αντίπαλες είναι ένας λάθος όρος. Λαθάνουσα γλώσσα. Λαθάνουσα γλώσσα, ναι. Λέει την αλήθεια όμως. Όχι, δεν λέει την αλήθεια. Είναι ένας λάθος όρος. Ουσιαστικά είναι συνεργαζόμενες δημοτικές παρατάξεις, γιατί για να πάρθει και οποιαδήποτε απόφαση πρέπει να πάρθει μέσα στα πλαίσια μιας ευρύτερης συνεργασίας. Δεν είχαμε ιδιαίτερες αντιδράσεις σε μια πολύ μεγάλη σειρά θεμάτων. Είχαμε διαφοροποιήσεις. Σε κάποια συμφωνήσαμε εμείς, σε κάποια συμφώνησαν οι άλλοι. Δεν νομίζω ότι αυτό δυσχεραίνει λειτουργικά ιδιαίτερα τη λειτουργία του Δήμου. Αντίθετα, και σε ό,τι αφορά το προηγούμενο θέμα στο οποίο αναφερθήκατε για τη λαϊκή, θα πρέπει. Εδώ θα ζητήσετε εσείς και ο Σόβουλος Καμψάκος φυσικά, αλλά και η Δημοτική Αρχή ευρύτερα, θα ζητήσετε τη συνεργασία να είναι όσο το δυνατόν πιο ομόφωνη. Βεβαίως. Πιο ομόφωνη. Να είναι με την μεγαλύτερη δυνατή πλειοψηφία η συγκεκριμένη απόφαση. Εγώ ποτέ δεν αρνήθηκα να ενημερώσω τον οποιοδήποτε θέλει να έρθει για το οποιοδήποτε θέμα το οποίο πιστεύει ότι τον αφορά ή τον ενδιαφέρει. Αντίστοιχα και σε ό,τι αφορά το θέμα της λαϊκής, δεν υπάρχουν πλαφόντο το και κόκκινες γραμμές. Είναι όλα συζητήσιμα. Εμείς θα καταθέσουμε μία πρόταση. Κάποιες παρατάξεις μπορεί να συνδράμουν θετικά, κάποιες να διαφοροποιηθούν είτε σε μέρους είτε στο σύνολο. Προφανώς και όλα αυτά θα αποτυπωθούν στην τελική συζήτηση και θα ψηφιστούν. Εκεί θα αναλάβει ο καθένας τις ευθύνες του. Και είναι καλό που στη δεδομένη χρονική στιγμή δεν έχουμε την πλειοψηφία την απόλυτη, για να φανεί στον κόσμο, όχι να φανεί μόνο στον κόσμο, αλλά να δείξουμε ότι είναι ένα θέμα το οποίο προέκυψε μέσα από την συνεργασία και τη συζήτηση όλων. Συμφωνείτε δηλαδή με την λογική που αναπτύσσεται σε όλη την Ελλάδα, πρέπει να πω, ότι όπου η Δημοτική Αρχή δεν έχει την πλειοψηφία, είναι η χρυσή ευκαιρία να λύνονται και κάποια προβλήματα τα οποία χρόνιζαν. Βεβαίως. Για να μην τα χρεωθεί και όλα ότι τα έλυσε η ίδια με το πολιτικό κόστος το οποίο υπάρχει στην πολιτική. Εντάξει, κύριε Φυλακτέ, βλέπετε ότι κατά τη διάρκεια της θητείας μας και εγώ προσωπικά δεν έχω κυνηγήσει ούτε τη φωτογραφία ούτε την προσωπική προβολή. Προσπαθούμε να κάνουμε και να δώσουμε λύσεις σε θέματα και πράγματα τα οποία και κατά το παρελθόν υπήρχαν, να τα λύσουμε γρήγορα για τα επόμενα χρόνια και να μην δημιουργήσουμε ιδιαίτερες εντυπώσεις. Γιατί γι' αυτό μας κάλεσε ο κόσμος και κατεβήκαμε στον Δήμο με την προοπτική να δώσουμε λύσεις, όχι να τις διαφημίζουμε. Είσαι χαμηλών τόνων, πρέπει να πω, άνθρωπος. Εμένα με ενδιαφέρει να είμαι χαμηλών τόνων, αλλά καλής αποτελεσματικότητας, κύριε Φυλακτέ. Γιατί η αποτελεσματικότητα είναι που μετράει. Το να σηκώνουμε ψηλά τους τόνους δεν νομίζω να έχουμε να κερδίσουμε τίποτα. Θα πρέπει να σηκώσουμε ψηλά τους τόνους όταν έρθει η ώρα να διεκδικήσουμε πράγματα. Και να ξέρετε ότι και αυτή η ώρα δεν είναι πολύ μακριά, σε ό,τι αφορά στο σύνολο του Δήμου. Μάλιστα. Διεκδικήσεις, πολύ μεγάλο θέμα συζήτησης, πρέπει να πούμε, κύριε Εφρεμίδη, σε μια περιοχή η οποία θεωρείται η περιοχή των χαμένων ευκαιριών. Αν μιλήσετε με έναν πολίτη, και μιλάτε καθημερινά πιστεύω, όλος ο κόσμος λέει για ποιο λόγο μας παραμελούν σε αυτό το βαθμό από το κέντρο. Τι φταίει, μήπως φταίμε και εμείς. Ποια είναι η δική σας αίσθηση? Κοιτάξτε, εγώ δεν έχω την αίσθηση ότι παραμελούμαστε, πέρα από
κάποιες μεγάλες, όπως είναι η οδική αρτηρία που θα πρέπει να ενωθούμε κάποια στιγμή με την Εθνική Οδό, κάποια δεξιά 2-3 σημαντικά σημεία εντός της πόλης, εντός του κέντρου. Η οργάνωση της κάθε δημοτικής αρχής είναι αυτή η οποία θα φέρει και το αποτέλεσμα. Είναι αυτή η οποία θα φέρει τα χρήματα, θα μπει στο ΕΣΠΑ, δεν ξέρω ποιο πρόγραμμα θα τρέχει εκείνη την εποχή. Είναι εκείνη που θα υλοποιήσει μία σειρά από δράσεις. Όσο το δυνατόν τρέχει μία δημοτική αρχή και προσπαθεί, τόσο το αποτέλεσμα θα είναι μεγαλύτερο και προς όφελος του ευρύτερου κοινού. Και θεωρώ ότι και η δικιά μας δημοτική αρχή τρέχει. Ότι τρέχει. Και προσπαθεί να δημιουργήσει τις συνθήκες εκείνες, ούτως ώστε στο δυνατόν συντομότερο χρονικό διάστημα να έρθουν και τα αποτελέσματα. Παραδείγματος χάρη, σίγουρα κόσμος σας λέει, δεν είναι και αθλητικές υποδομές αυτές. Φυσικά δεν τις χρεώνεται η δική σας δημοτική αρχή των 6 χρόνων αυτή την κατάσταση, αλλά το να έχεις προπολεμικά γήπεδα σε αυτή την κατάσταση είναι και λίγο εικόνα. Κύριε Φυλακτέ, σοκ. Σοκάρεσε δηλαδή. Ένα κόστος το οποίο είναι 1.127.000, το οποίο θα δοθεί από το Δήμο Δράμας, ούτως ώστε να αδειοδοτηθούν αυτές οι αθλητικές εγκαταστάσεις και να εκμοντερνιστούν. Θα μου πείτε, το ποσό δεν μπορεί να καλύψει το σύνολο. Βεβαίως, αλλά είναι μια αρχή. Και σας λέω, μια και αναφερθήκατε σε αυτό το ζήτημα, ότι ήδη ο Δήμος Δράμας έχει προχωρήσει τη διαδικασία. Να συμπληρώσω κιόλας ότι αυτές οι αθλητικές εγκαταστάσεις το κράτος τις παρέδωσε στους Δήμους. Βεβαίως. Και μάλιστα χωρίς να έχουν τίποτε. Ναι. Ουσιαστικά κράτος... ήταν τρύπια παντελόνια οι αθλητικές εγκαταστάσεις σε όλη την Ελλάδα. Σε προσφυλή του τακτική παραδίδει αρμοδιότητες στους Δήμους χωρίς να το αντισταθμίσει με το ανάλογο οικονομικό όφελος. Η συνεργασία τώρα με όλους αυτούς τους φορείς για το θέμα της λαϊκής, μιας και αναφερόμασταν εκεί, με μικροπολιτές και τους παραγωγούς, οι οποίοι φαίνεται να έχουν διαφορετική άποψη για το συγκεκριμένο θέμα. Ήταν εύκολη η συνεργασία, αλλά και με τον Εμπορικό Σύλλογο και με την Ομοσπονδία. Και εκεί υπάρχει με τους θεσμικούς μια διαφωνία. Αρχής και ενωμένης με την Αντιπεριφέρεια και με τον κύριο Παπαδόπουλο, τον οποίο θέλω να ευχαριστήσω. Όλες οι συζητήσεις οι οποίες έχουν γίνει και όλες οι τοποθετήσεις, είχαμε μία σύγκληση, αμήν τι άλλο, άποψης και είχα και τη βοήθειά του. Πέραν των θεσμικών, ας πούμε, να περάσουμε στον Εμπορικό Σύλλογο, με τον οποίο υπήρχε μία διαφορετική προσέγγιση στην αρχή, μετά όμως μεταγενέστερα βλέπω ότι έχουν αλλάξει κάποια δεδομένα και έχει έρθει πιο κοντά προς τη δική μας λογική. Αντίστοιχα, σε ό,τι αφορά τους εμπόρους της λαϊκής και τους παραγωγούς, υπήρχε εκ διαμέτρου αντίθετη άποψη η μεν με τους δε. Τώρα βλέπω ότι και αυτοί σιγά σιγά συγκλίνουν οι απόψεις. Στην αρχή, κύριε Φυλακτέ, όλοι είχαν θέσει κάποιες κόκκινες γραμμές. Όταν βλέπουν όμως τα δεδομένα πως έχουν και με συζήτηση και με μια αμοιβαία κατανόηση και για το καλό το δικό τους αλλά και για το καλό της ευρύτερης κοινωνίας, νομίζω ότι προχωρούμε όλοι ένα βήμα μπροστά και θα φτάσουμε σε ένα σημείο, γι' αυτό σας είπα, να έχουμε μια win-win κατάσταση. Πρέπει να πούμε φυσικά ότι είναι τόσο ραγδαία τα γεγονότα που εξελίσσονται, εξελίσσονται τόσο ραγδαία τα πάντα, κύριε Φρεμίδη, που ένα γεγονός πριν 15 μέρες δέστε, ας πούμε, το θέμα του τελωνίου της εξοχής, για το οποίο έγινε κουβέντα, πλέον φαντάζει ότι είναι εκτός ατζέντας όταν πανελλαδικά σχεδόν κλείνουν τα σύνορα. Δηλαδή αλλάζουν τα δεδομένα από λεπτό σε λεπτό. Έχετε αναφερθεί πολλές φορές και στη σημερινή μας συζήτηση για την ταχύτητα των εξελίξεων. Δεν πέσεται η ταχύτητα. Για να μπορέσει ένας Δήμος να καταφέρει να αντιπαρέλθει και να ικανοποιήσει σε ένα μεγάλο βαθμό τα δεδομένα του ΕΟΔΗ και αυτές όλες τις αλλαγές τις οποίες είχαμε να αντιμετωπίσουμε, αντιλαμβάνεστε ότι υπήρξε μια πολύ σημαντική δουλειά από όλους μας, υπήρξε ένα τροχάδιν από όλους μας, ένα σωστός προγραμματισμός και ήμασταν από τους πρώτους Δήμους που αποτυπώσαμε μέρος των μέτρων των οποίων έπρεπε να κάνουμε, δηλαδή σε απολυμάνσεις, σε να μοιράσουμε τρόφιμα, να μοιράσουμε μάσκες, να προχωρήσουμε σε αγορές μασκών και συναφών αντικειμένων. Βλέπετε ότι ο Δήμος Δράμας περπάτησε μια σειρά τα περίφημα αντισηπτικά. Τα οποία τα ξέχασε ο κόσμος, πρέπει να πω, πρέπει να τα χρησιμοποιήσει. Τώρα θα αρχίσει να τα ξαναθυμάται σιγά σιγά.
τρέξαμε πάρα πολλά πράγματα και ως νέα δημοτική αρχή και ο υποφαινόμενος ως νέος δημοτικός σύμβολος στην συγκεκριμένη θέση, θέλω να πιστεύω ότι το σύνολο σαν δημοτική αρχή καταφέραμε και αρκετά ικανοποιητικά αποτελέσματα και σε συνάρτηση με τους γειτονικούς δήμους, οι οποίοι υστέρησαν σε πάρα πολύ σημαντικό βαθμό έναντι τέτοιων δράσεων των οποίων κάναμε εμείς πράξη. Προλάβαμε, κάναμε πράγματα δηλαδή τα οποία τρέξαν μια κατάσταση. Τίποτα δεν γίνεται τυχαία, κύριε Φυλακτέ, να ξέρετε ότι. Και το γνωρίζετε άλλωστε από την εμπειρία σας ότι στο δημόσιο οτιδήποτε, ακόμα και να μετακινηθεί από το ένα σημείο από εδώ μέχρι εδώ, χρειάζεται σειρά πραγμάτων και αδειών. Φανταστείτε να πάρθουν αποφάσεις ιδιαίτερα σημαντικές και να γίνουν ενέργειες οι οποίες θα έχουν και το αντίστοιχο κόστος. Εδώ μαζί μας ο Γιάννης ο Εφρεμίδης, είναι ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών και όχι μόνο φυσικά, έχει πολλές αρμοδιότητες στον Δήμο της Δράμας. Θα περάσουμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα, κυρίες και κύριοι, και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.